Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγώσαν, θέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κλήθος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον και άφεση μεν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τα σοφιλέτης ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου έστεν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δρόμενας και των σών φυλάτων δια του Σταυρού στο πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιού Πνεύματι, οψιωθήσουν το Σταυρό εκουσίως τα υπονή μου σου κοινή πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων του συμμαχίαν έχει ενδυσίν όπλων ειρήνης αείτε των τρόπιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδησε καθήτηση και εσύ ημών πανήμνητα Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων σώζεου σε κέλευση βασιλεύει και χορήγει να αυτή ουρανώθηκε την νίκη, διότι έτεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν εν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Δόξα εν ψυχή Θεό και πήγε σε ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα εν ψυχή Θεό και πήγε σε ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα εν ψήστης Θεό και πήγης στην ανθρώπινη ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ρίξε το στόμα να κελεί την αίρησή σου. Κύριε τα χείλη μου ρίξε το στόμα να κελεί την αίρησή σου. Κύριε τι πληθύνθησαν θλιποντές με. Πολλοί είπαν στην τύπη με. Που λέγω στην ψυχή μου κρέστη σωτηρή αυτού εν το Θεό αυτού. Σε ιδέα Κύριε αντιλείπτω δω με δόξα και ψώνει την κεφαλή μου. Που είμαι προς Κύριον και έκρωση υπηκουσέ με ξόρος ο Άγιο αυτού. Εγώ εκεί με εθνική ύπνο σου εξηγέθηκε και στην αντίληψη τι μου, που φοβηθεί με την γεια των λαών των χειρών σου πεθυμένων μου. Να είστε κύριε σώσο με ο Θεό μου, σε πάντα εξπάντω εκτρέμοντα με ματαιό των συμμαρτών συνέτριψα του κυρίου σου εταιρεία και του λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκεί με εθνική ύπνο σου εξηγέθηκε και στην αντίληψη τι μου, κύριε με το θυμό σου λέξη με μη δέτη οργή σου παιδεύση με. Ότι αβέλησαν, πάγησαν και με στήριξαν με την χείρα σου. Ο Κέστην Ιε Σάρκιον προσώπου τη οργή σου, Κέστην Ειρήνη, εν τη σωστέζεν προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίων πήραν την κεφαλή μου, όσοι φόρτου την βάρη πάνε τη επιμέ, που σου έσαι και σάπησε με οροπέζον προσώπου τη αφροσύνη μου. Θα λοιπόν κατά κάθε ώρα τέλο όλη τη μέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ψώμε πλήση τη ανεπηγμάτων και ο Κέστην Ιε Σάρκιον μου. Ακόθεν και ταπεινώθεν ως φόδρο οριόμι στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, να διασπάσω επιθυμία μου και στην αγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδίματα την καταλυπέ με σχέση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τέη μου. Φίλοι μου και πλησία μου συναντίες μου ίγγισαν και αίσθησαν και στα μακρόθυν αίσθησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μη ελάτη σηματιότητας και δελειότητας όλη την ημέρα πελέτησαν. Που έδωσε ο φω σου, που εικόν και σε άλλου, σου κανείκον το στόμα αυτού. Και γίνομαι σε άνθρωπο, σου κακούν και ο κακούν το στόμα του αυτού λιγμού. Ό,τι πεισή, κύριε, ήλπη, εσύ σε ακούσε, κύριε Θεό μου. Ούτε υπόν με ποτέ, που χαρούσε με εκθρήμα και σε ανοιχτή πόδα μου.
Πεμέ μεγαλημόνισαν, ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και αγιθόν μου επιόμαστε παντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγυρώ και με μέσα με σωμαρτίες μου. Δέχτρι μου ζώσει κρατέντοι πριν με και πριν θύσαν μίσοντες με αδίκως, ή ανταποδιδόντες μη κακά νεγαθόν ευαλόμι και καταδίκων αγαθουσίνην. Με εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχει στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Με εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχει στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσελθρίζω. Δίψες εσύ ψυχή μου, σαν πρώτης άρξη μου, αργύρι μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Άγιο Όφης, το ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω εν το έλειο όσο υπέρ ζωά στα χείλη μου πενέσου εσύ εσύ. Ότι σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξτέωτος και ποιότης συμπληστή ψυχή μου και χίλια γαλλία σε νέες το στόμα μου. Η μνημονιβόν σου τρομνίες με τις όρες της μελέτουνες εσέ. Ότι έγινες βοηθός μου και τα σκέπη του τρίγου σ' αγαλλιάσουμε. Κουνηθή ψυχή μου πίσω σου είμαι δεν τελάβει δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Συλλέψανε στα κατώτατα τη γη παραδοθή τη χείρα ομφέα, με ολοπέκουν έρσονται. Ουδε βασιλεύσε εμφρανθίστε, πεντόθιο επενεθίστε, πάσο μνήον εν αυτό, ότι είναι φράγη του μαλλονού των άδικα. Εν τη όρτη μη λέντουν εσύ, ότι έγινε βοηθό μου, και εν τη σκέπη του περίεγου σου αγαλιάσουμε. Κουνηθή ψυχή μου πίσω με δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αιώνας αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αιώνας αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτήρες μέσα και έκαση και νεκτήναντί σου. Σε θέτα ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όλ σου στην δέησή μου, ότι πλήστηκα κόρη ψυχή μου και ζωή μου το άδεγγισε. Προσελογίστη μετά τον καταβινόν των εισλάκων, εγεννήθη όσοι άνθρωπος σε βοήθησε νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυμάτια καθέμνες εν τάφων, όνε και μνηστής έτη και αυτής χειρός απόστησαν, έτη εν τόμελα κοτοτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτων, και με επιστρίχθη μόσο οι πάντες με περισμούς επίγαγες, επί με εμάκρυνες τους γνωστούς μου, επί με οθεντρό με πδέρυγμα αυτής. Πάρε δόχη ξεπερευόμενη αυτό αλμή μου, στην ίσαν από πτωχίας. Και κράξα προς σε Κύριε όνε την ημέρα, διαπέδεσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης στα μάσια, η ιατρή αναστήσου ξεμολογήσονται εσαι. Μη διηγήσα της την δοτάφου το λεό σου και την αληθιά σου εν τεπολία. Μη γνωστήσει τα σκότια τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εργή πληρισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πολύ προσευχή μου προφθάσει. Ένα τίκαιρε από αυτήν την ψυχή μου, προστρέψει το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνιωτή δόση ψευθίζεται, εταπεινώθην ξεπουρήθην. Πει με διήρθουν οι οργές, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κυκλούσαμε όσο έδειρο όλη την ημέρα περιέσκω με άμα. Εμάκρυνες ο ποιήμα φίλων και πλησίων τους μεστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός, σε τρεις μέρες και έκραξαν και νεκτήρα αντίωσαν. Σε θέτα ποιος προσευχή μου κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ειδός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με πειλαθάν πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα να μίλησε, τον ιόμερ πάστα ως νόσος μου. Τον λυτρού με εκφράστη ζωή σου, τον στεφανώντας εν ελέγχη τιμής, τον επιπλώνα εργαθές επιθυμίαν σου. Ανακοινιστήσετε όσα έτου εν ιότη σου, και όλη μου σύνος ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώριστα σου δούσε αυτό το μούσι, της ίσης δαίει τα θελήματα αυτών. Εκτήρημο και λέημο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ο Κριστέρος οργιστής θεοδές των ιών αμηνή, ο κατάς ανομίες ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτής ημών ταπέδωκιν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης συγκρατείωσιν, Κύριος το έλεος αυτούς φορμένους αυτών, καθώς αναπέχουσιν ανά του λεποδισμόν εμακρύν φημών της ανομίες ημών,
καθώς εκτήρη πατήριος ο κτήρησιν, Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστη του χουσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτους ημέρη αυτούς άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσιν, ότι πνεύματα ήρθεν αυτού και υπάρξιν, και καπεγνώστη δέτην το τόπον αυτούν. Το δέλειος του Κυρίου από το Ιόνος και έως του Ιόνος, έπει τους φοβουμένους αυτών, και η δικαίωση είναι αυτοπίσιών, εις φυλάσσου στη διαθήκη αυτούν, και με μνημένη στο εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν τουρανό ετοίμος στον θρόνο αυτούν, και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζειν. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτούν, δυνάτοι οι σκηπέντες των λόγων αυτούν, το ακούσιν της φωνής των λόγων αυτούν. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτούν, λειτουργεί αυτού πίνες το θέλημα αυτούν. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτούν, εν παντιδός σπουδίες αυτούν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω όπτες σπουδίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάγουσες της προσευχής μου, ενώ της ιδέας ήμουν τελευταίος εισάγουσαν δικαιοσύνη σου. Κι μη σε έρθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιούθης των οποίων σου πάζων, ότι καταδίωξε εχθρός την ψυχή μου ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κυρίεσαι επί με το πνεύμα μου. Ένι μη ταράχθη καρδία μου. Μνήστε με ρόλον χίνα με τις πάσεις έργες σου ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέρασε προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Αρχής άκουσα μου και ήρεξε έλπι το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου ποιήμα και μες με σκαταβαίνω σε σλάχων. Ουστόν πίσω με το πρωί το λέω στην πίση ήλπισα. Γνωρίσω με Κύριο δεν ανεπορεύσε με ό,τι προσήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε και τον θρόνο, Κύριε, προς εκατεύθυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ, Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν δίκης, ημέρη γευσία. Έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Έν τη δικαιοσύνη σου εξάξες, εκθλίψιος την ψυχή μου. Και το λες, ξυλοθρέψε, εχθρός μου. Και απολύς πάντα σου, στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Σ' άκουσον μου και είναι δικαιοσύνη σου, και μισέ της κρίση μετά το δούλο σου. Σ' άκουσον μου και είναι δικαιοσύνη σου και μισέ της κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό δικαιοσύνη και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και άγιν σε όλος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, και ελεησόν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, και ελεησόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, και ελεησόν. Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και τα ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστίνα ημάς από πάσης τρίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμήν και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Άγιου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού.
Θεός Κύριος και επεφαλέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλουσάνουμε και το ονόματι Κύριου μην αμήν αυτός, Θεός Κύριος και επεφαλέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ωραία Κύριο, γένετο αυτή και στη θαυμαστήρων θαλήσιμων, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Εφρενέστε τα ουρανία, γαλλιάστο τα επίγεια, ότι επί σε κράτος, εν βραχίον η αυτό ο Κύριος, επάτησε το θανάτο, το θάνατο, πρωτότοκος των νεκρών εγένετων, εκκυλίας άδου ερίσατο ημάς, και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εις ακίνθου των γόνων και γίνης των πρόεδρων, των φρουρών μονής των στροφάδων, Διονύσιων απαντές, τιμήσω μεν συμφώνος η πίστη, πόντες προς αυτόν ειλικρινός, σε λιτές σου τους την συμνήμην επιτελούντας όσων και βόντας ειν. Δόξα τον σε δοξάς αντί Χριστόν, δόξα τον σε στεφανός αντί, δόξα το δωρισάμενος σε ημίν, πρέσβην ακίμητον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, του Γαβρίλ θεξαμένος η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσφώτης, εν σύ τη Αγία Κύβωτο, ως έφυο δίκαιος Δαβίδ, εδείχνει στρατητέρα των ουρανών. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, εν πίστη τους προπάτορας εδικαίωσας, την εξεθρών δι' αυτόν προμνηστευσάμενος εκκλησία, καυχόνται εν δόξη Άγιοι, ότι εξ πέρματος αυτόν υπάρχει καρπός ευκλέης, η ασπόρος τεκούσασε, εσ' αυτόν η και εσύ εσ' Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην Χριστός εκ νεκρών εγίγερται η απαρχή των και κοιμημένων, ο πρωτότοκος της θησαίως και δημιουργός πάντων των γεγονότων, την καταφθαρίσαν φύση του γένους ημών, εν εαυτό ανεκαίνησε, που και την θάνατε κυριεύεις, ο γαρ των όλων δεσπότης στο κράτος σου κατέλησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σε γη του θανάτου γευσαμένος, Κύριε, το πικρόν του θανάτου. Εξέτε με στη αίγεσή σου και των ανθρώπων κατά αυτού ενίσχυσας. Της αρχαίας κατάρας την ήταν ανακαλούμενος, ο υπερασπιστής της ζωής ημών, Κύριε, δόξα σοι. Now and ever into the ages of ages, Amen. Virgin Theotokos, we seem hings extolling you, through whom came humanity's salvation.
For your Son and our God, who is benevolent, accepted the passion and the crucifixion in the flesh that he assumed from you, and thus from destruction he rescued us. Το αναλύωτο το της θεότητος και το εκούσιον πάθος σου, Κύριε, είσαι αυτόν καταπλάγης ο άδης ευωδήρετο. Τρέμω την το σώματος μη θαρείς ανυποστασίν, βλέπω την αόρατο μυστικός πολύμοντα με. Διόκαιους κατέχω κραυγάζουσι, δόξα Χριστέ τη Αναστάση σου. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. We the believers now theologize about the inexplicable, incomprehensible, and hidden mystery of your crucifixion and resurrection. For death and the netherworld have been stripped of their spoils today, and our human nature has now put on the imperishable. Therefore, in thanksgiving, we cry aloud, glory to your resurrection, O Christ. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν, τον ακαταληπτόν και απερίγραπτόν, τον ομοούσιο Πατρί και Πνεύματι, εγκαστρί σου μυστικός εχώρησας Θεομήτων, μία και ασύχητον της εις Τριάδος ενέργειαν, έγνωμεν το τόκο σου εν το κόσμο δοξάζεσθε, διό και ευχαρίσως γόμεση, χαίρε ή και χαριτωμένη. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον αγγέλων ο Δήμος κατεμπλάγει ορών σε, εν εκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον αδάμε γύραντα και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρή εκκρινάτε, ο αστραφτών εν το τάφο άγγελος προσευθέ κατώτες μυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ γάρεξανέστη του μνήματος. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Very early in the morning, the bearing women were hastening to your tomb lamenting, but the angel appeared to them and uttered, the time for lamentation has ended, weep no more. Go announce the resurrection to the apostles. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε, προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούν το αγγέλου τρανός, προς αυτά στεγουμένο, τι μετά νεκρόν το ζώντα λόγιζεσαι, ως Θεός γαρεξανέστη το μνήματο. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We bow down in worship to the Father and His Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence. And we cry aloud with the seraphim, Holy, holy, holy are you, O Lord. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ζωδό την τεκούσα ελιδρός, ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας, χαμονίδε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, δεύσαντα ζωής, ηθήνε προς ταύθυνδε, ο εξούς αρκώθης Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, αλληλούια, Alleluia, glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si, O Theo. Alleluia, 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 doxa si, O Theo. Έτσι και έτσι
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας του Χράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων που πονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκπλήττον τη οράση, υδροσίζον τη ρήμαση, ο αστράπτον άγγελο τη μυροφόρη έλεγε: Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι. Ηγέρθη και νόσα τα μνήματα. Τη τωρά αλλοιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεό ω φοβερά τα έργα σου, ότι το γένο έσωσα στον ανθρώπων. Την εχμάλωση ανσιών σι εξήλου εκ Βαβυλώνος. Καμ' εκ των παθών προζώην ερκίσον όγε. Εμένω το εισπυρούντες δάκρυσιν εν θέοι στέριους εις ταχείας εν χαρά αη ζωία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. In the Holy Spirit as in the Father and the Son every gift of goodness intrinsically shines forth. And in him all things both live and move. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μα την κοπείω με την ψυχήν σκεπτόντος οδύσιμον προτίθεται την πόλη. O Christ, the Son of the Father, the fruits of the womb, the saints are ever adopted sons. Through you in the Spirit. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι εν θεωρείτε πάσα αγιώτη σοφία ούση πάσαν γαρτήσει. Αυτό λατρέψομαι Θεός χαρός Πατρίτε και Λόγο. Blessed are those who fear the Lord, they will walk in the ways of his commandments. They shall eat every kind of life-giving fruit. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. In the Holy Spirit is all the wealth of glory. From him issue grace and life to all creation, and he is extolled with the Father and the Logos. Είπατε εν πάση της αίσθηση ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαρκατόδωσε την οικουμένη νύτη σου σαλευθήσετε. Είπατε εν της αίσθηση ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαν κατόρθωσε την οικουμένη, η τη σου αλεφίσετε. Άσετε το Κύριο άσμα κενών. Είπατε της έθνεσιν ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαν κατόρθωσε την οικουμένη, ήτι σους αλευθίσετε. Ότα είδα τα πάλε νεύματι θείων, εις μίαν συναγωγής ηλναθρήσας, και τεμών θάλασσαν Ισραηλίτη λαόμ, ούτως ο Θεός ημών δε δοξασμένος υπάρχει. Αυτό μόνο ασωμένο ότι δε δόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, την γη κατακρίνα στο παραβάτι. Υδρόθος φέριγκαν πόντας ακάθας, ακάθων στέφανων εκ παρανόμου χειρός. Ούτως ο Θεός ημών σωματικός δεδεγμένος, την κάταραν έλυσεν, ότι δε δόξαστε. Glory to your holy resurrection, our Lord.
By submitting to death, he became the victim, triumphantly over death, taking the trophies. He assumed the possible human body and soul. As our God and Lord, he wrestled with the tyrant and beat him. With himself he raised all men for his glorified. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αληθή Θεοτόκον πάντα τα έθνη, δοξάζησε την ασπόρος θεκούσαν. Υπόδης μήτραν γαριγιασμένη την συνούτος ο Θεός ημών, το καθήμος αισιώθη και Θεός και άνθρωπος, εξού γεγέννητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Πατράς συνένων προσάξομεν, προνόμου και νόμου εκλάμψασι, και τον εκ Παρθένου λάμψαντα, Κύριον και Δεσπότη, γνώμη ορθείτε θεραπευκώσι, και αδί του φωτισμού νυν απολάβουσι. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Αδάμ τον πρώτον τιμήσομεν, χαιρείτε τιμημένον το κτίσαντος, και πάντων ημών προπατορά, ήδη γεννημένον, εσκηνέστε σε ουρανίες, μετά πάντων εκλεκτών αναπαυόμενων. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. You accepted Abel as he brought forth the gift with the most noble soul, O God, and Lord of all. And when in the days of old he was murdered by a blood guilty hand, you brought him before the light as a divine martyr. Εν ήχε αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων να μην ρητών εν Θεόν ακούσομε πόντων του Χριστού την αναδείξει διδούγας πηλαίο τίχτετε χωρίς εξ απειράνδρου το φρικτον τόκον προμήνει αστρολόγης ο αστήρου επιφαινόμενος. Ο εκμειώντα τα πάντα παραγωγών, το λόγο τη ζωμένα τελειούμενα πνεύματι. Παντοκράτο ρίψιστε, τη αγάπη τη ύστερε ω όνε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, δια σταυρού σου ισχύ, Θεό ασεβή. Διεργάσα το βοθρόν, γαρόν ορίξασαι εις πέπτο και ταπεινών υψώθη δε, Χριστέ το κέρας εν της η Αναστάση. Glory to your holy resurrection, O Lord. The proclamation of knowledge and faith in God has covered the whole world as much water covers the seas. Rising from the tomb, O Lord, who love mankind, you reveal the Trinity's light. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δε δοξασμέν αλλελάλλητε περί σου η πόλης, η έψυχος του Αΐ Βασιλεύοντος, δια σου γαδέσποινα της επίγης Θεός συνεστράφη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αδέτε εν κόσμο του σωσί προς τον κτίστην διάπηρον, εν γαραπέμπτο πολιτεία και ψυχής διαθέσει, αυτόν όντως εθεράπευσε και νυν εν χώρα των ζώντων βο Άγιος η Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σώματι και γλώσσι και καρδία έγνος ο θαυμασίος, επικαλείσαι Θεοφρόνος ο των όλων δεσπότη, Θεόν υπησένε πνεύματι και ευαρέστος βιώσες εν ηκλέος εν υπήγκατον. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us again bless and honor with holy words of praise for sins. He was well pleasing to the Lord, he was translated in glory. As is written, he was seen to be too great for death,
since he was manifested as a most true servant of God. Και βυθλέμτη και κλεισμένη είναι η πανηγή προσφόρος, εδεύνω λόγων σε σωματούμενων, εσύ δεγμένη και φάνη σαρκή, επανακαλυνόμενο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη, της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις δρόσον της πεσί το πύρε μεταβάλλετο ο θρήνος εις χαράντες γυναιξήν ενηλάτετο ο άγγελος γάρεν αφωτέρης διεικόνη της θαύμαση της μεν εις ανάπαυσιν μεταποιήσας την κάμινον. Τες δε την Ανάσταση κατά μηνύσας τριήμερον ο αρχηγός της ζωής ημών, Κύριε δόξαση. Κύριε, εξανέστη σήμερον από του τάφου κτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες ανημούσιν να καταπαύστος το θείο κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν το Θεό ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησες η χέρι πάσα εκτίσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντον κτίσει και λυτρωτή ημών ο τους ρωτούς εξάδου σύμπνον ο ζωοδότης σε να ανεκκίσας προς ουρανούς συνανυψή και καταρσή του εχθρού τας επάρσης και πύλα στο άδο διαθλάτη το θεοκράτη της εξουσίας αυτού. The flame was changed to dew for the youths, and grief was changed to joy for the women. An angel was ministered to both wonders, changing the furnace into a place to rest for the youths, and revealing the resurrection on the third day to the women. Lord, the author of our life, glory to you. From the tomb you rose today, O Lord, of tender compassion, also from the gates of death you let us out, O Savior. On this day Adam is dancing and Eve rejoices, and with them the holy patriarchs and the prophets are unceasingly extolling the divine power of your authority. Let heaven and earth join in dance today and in harmony extol Christ our God, for he raised the prisoners from their tombs. All creation celebrates together, offering worthy songs to our Redeemer, the Creator of all. For today, with himself as the giver of life, he raises people from the netherworld and lifts them up to heaven. He quashes the enemy's haughtiness and smashes the gates of Hades. By the divine power of his authority, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάνσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες αλλά γράφους ή αθωρακιστέντες τρεις μακάρι εν το σκάματι του πυρός εδοξάσετε εν μέσω δε φλογός ανυποστάτου ιστάμενη Θεόν επεκαλείσε τάχυνον ο εκτήρημον, ως πέσονος ελεήμων εις την βοήθεια νημών, ότι δύνασε βουλόμενος. Ότι δύνασε βουλόμενος. Εκτείνω σου την χείρα, εις πάλε έλαβον πήραν Αιγύπτιοι πολεμούντες και Εβραίοι πολεμούμενοι, μη καταλείπεις ημάς. Και καταπεί ημάς ο θάνατος, ο διψών ημάς, ο σατάν ο μισών ημάς. Αλέγγισον ημίν και φύσε των ψυχών ημών, ως εφήσω ποτέ των παιδών σου τον εν Βαβυλώνη, απαύστος ανυμνούντον σε και βληθέντον υπερ σου εις την κάμινον.
και εκ ταύτης κραυγαζόντων σε ητάχυνον ο εκτήρμων και ασπεύσουν ως ελεήμων, εις την βοήθειαν ημών ότι δύνασε βουλόμενος. Ότι δύνασε βουλόμενος. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Τριών Παίδων και Δανιήλ του Προφήτου, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πάτερ Μουθίου, Κόπρη και Αλεξάνδρου μαρτυρισάντων επί Ιουλιανού του Παραβάτου και μνήμη του Οσίου και εμνής του ομολογητού Δουναλέ του μετανομασθέντος Στεφάνου. Τευτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιάκχου. Τευτή μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Διονυσίου του νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού του εκ της νήσου Ζακύνθου. Τευτή μέρα Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Τέστον σων Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. On December the 17th, we commemorate the holy three servants and Daniel the prophet. On this day, we also commemorate the holy martyrs, Pater Muthius, Corprius, Alexander, who witnessed under Julian the Apostle. We also commemorate the devout and ever-memorable confessor, Dunale, who was renamed Stephen. On this day, we commemorate the holy martyr, Lacus. On this day, we also commemorate our father among the saints, Dionysios, the new Archbishop of Aegina, the wonder worker from the island of Zakynthos. Today is also the Sunday of the holy forefathers. By the intercessions of your saints, O God, have mercy on us. Amen. Christos genate doxasate, Christos ex uranon apandisate, Christos epi gis ipsothite, asate to Kyrio, pasa igi ke nephrosini, ανυπνήσατε λαϊ, ότι δε δόξασε. Ον πρώτον αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντη αρεύστοσιον, και πεσχάτων εκ Παρθένου, σαρκοθέντη ασπόρος, Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσας το κέρας ημών, Άγιος η Κύριε. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της παθένου ανεπλαστήσας εξ όρους ο ενετός, κατασκή Ιούδας Αίος, ήλθε σαρκωθείς εξ απειράνδρου, ο Άηλος και Θεός, δόξα τη δύναμή σου, Κύριε. Θεός ον ειρήνης, πατήρη κτήρμων, της μεγάλης βουλής σου των αγγελών, ειρήνην παρεχομένων, απέστειας ημίν, όθεν Θεογνωσίας, προς φως οδηγηθέντες, εκνητός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Σπλάχνον Υιον ανεύριον απίμεσε, εν άλλιος δίρ Υιον εδεξατότη παρθένοδε, εν οικίσας ο λόγος και σάρκα λαβών, διελήλυθε φύλαξας αδιάφορον, εις γαρ ουχ υπεστηρεύσεως, τι τεκούσαν κατέσχεν απίμαντων. Οι παιδες ευσεβία συντραφέντες δισεύους προσταγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήνου και βοήθησαν, αλλά μέσω της φλογός
εστότε σε ψαλών, ο το πατέρων, Θεός ευλογητός. Ελούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο, θαύματος υπερφυούς υδρός όλος, εξεικόνησε καμήνος τύπων, που γαρούσε δέξα το πλέγιδεους, ως ουδε πει της θεότητος παρθένου υπεδινηδη. Δυο αμυμνούντες αναμεμψωμέ, ευλογητό υπτήσεις πάσα τον Κύριον και υπερυψούτο εις πάντας τους αιώνας. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εν Αγίης επαναπαύει και εσύ τη δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Εν εσάτω πνοή. Πάσα των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κύριε το πνεύμα της. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτή η ειρήνη μην. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι έστεν και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνε τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδατε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο είπον επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χώρας, και θαυμαζόν τον είπεν αυτής έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, οι δε επέδωκαν αυτόν ηχθείως όπτου μέρους, και από μελισίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν, είπε δε αυτή σου τη η λόγη που σε λάλησα προς ημάς αίτιον συνημήν, ότι δίπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γεγραπτέν και ούτω έδιπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφ' ημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύστηστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω, έως εις Βιθανίαν και πάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς. Και γένε του εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτόν, και ανεφέρε το εις των ουρανών, και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν, εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλη. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό. Ενούντες
και ευλογούντες τον Θεό. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other, we call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection, for having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντό. Σημώνω ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσισε το κρίνεσθε σε. For behold, I was conceived in transgressions and in sins my mother bore me. Ιδού γαρ αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου εδήλωσας μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, μηνείς με και υπερχιών αλευκαθίσω με. You shall make me hear joy and gladness, my bones that were humbled shall greatly rejoice. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψω. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. I will teach transgressors your ways and the ungodly shall turn back to you. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησας θυσίαν ενδοκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Then shall they offer young bulls on your altar and have mercy on me, O God. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλή.
αιώναι στον αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλλυψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των ηκτιμών σου εξαλείψον το ανώμημά μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μέγα ελεό. Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτερμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεμφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνας και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών του Ενασκήσει Λαμψάντο, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου, της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Δανιήλ των Αγίων Τριών Παιδών και του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού, ούτι μνήμην, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των κερουβίων.
εν δοξωτέρα ασυγκρίτως τον Σεραφή την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομαι. For he has regarded the lowly state of his maidservant, will be all henceforth, all generations will call me blessed, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Ότι επίσης μεγαλείον δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφορός θεολόγον τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Καθήνε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Μεγαλύνουν ψυχή μου την τιμιωτέρα και δοξωτέρα των ανωστατευμάτων. Και παράδοξον ουρανών των σπηλαίων θρόνων χερουβικών την Παρθένων την Πάρτην πορείων ενώ άμε μεγαλύνομαι.
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσιν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψώτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί, δεικνύον ότι άνθρωπος σωτερικά τους ίαν, Αναστάσε του μνήματος, γνώσεως ημετέσχες και μέσον στάς εδίδασκες μετάνοιαν κηρύσιν επίς δε προς ουράνιον ανεμηθείς Πατέρα και μαθητές πέμπιν των παρακλητών επικύλω υπέρ δε θεάνθρωπε δόξα της η εγέση. Come all who love our ancestors and duty bound exultantly, let us assemble and honor the memory of the fathers, Jacob, Isaac, and Abraham, from whom descend Christ the Lord, when he became incarnate in his abundant compassion. Αδάμ ανεφημίσομεν αβεζήθκετον ενός, ενώ και Ενωέ, Αβραάμ, Ισάκ και τον Ιακώβ, Μωυσήν, Ιώβ και τον Αρών, Ελεάζαρ, Ιησούν, Βαράκ, Σαμσόν, Ιαθέ, Δαβίδ, Τόσο και Σολομώντα. O Virgin, pure immaculate, O Holy Mary, Bride of God, in that frightening hour, stand before me the lowly, and mediate with your own Son, and thus, I pray, deliver me from final condemnation and punishments of perdition. Oh.
δοξαύτιεστε πάση της οσής αυτού. Δεύτε πάντα τα έθνη, γνώτε του φρικτού, μυστηρίου τη δύναμη. Χριστός γαρός σωτήριμον, ο εναρχή λόγος, εσταυρώθη δήμας και έκονε τάφη. Και ανέστη εκ νεκρών, του σώσε τα σύμπαντα, αυτόν προσκυνήσομε. Praise God in His saints, praise Him in the firmament of His power. The soldiers who had guarded you, O Lord, reported all the marvelous events that had taken place. But the vain council filled their right hand with bribes, thinking that in this way they could hide your resurrection, which the world glorifies. Have mercy on us. Ενείτε αυτόν επί της αναστίας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως πήραν ηλί φώτα. Μαρία γάρι Μαγδαληνή επί το μνήμα ήλθεν, έβρεν άγγελον επί το λίθον καθήμενον, τη σήμα της εξαστράπτοντα και λέγοντα, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, που και στην όδε αλεγείεται, καθώς είπε προάγων εν τη Γαλιλαία. Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with the harp and lyre. In your light we shall see light, O benevolent Master. For you rose from the dead, granting salvation to the human race, so that all creation may glorify you, the only one who is without sin. Have mercy on us. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Πάντες της των σεπτών, μη προπατώνων μίμην, τελεσσομέν υμνούντες την τούτων πολιτείαν, δίσε μεγαλύθησα. Praise Him with resounding cymbals, praise Him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. Let all of us observe now the august forefathers, memorial extolling their way of life by virtue, of which they have been magnified. Ομιλητός η Κύριον Θεός του Πατέρων ημών, έσβεσαν του πυρός την δύναμην υπέδες, χορευέντες εν μέσω καμίνο και υμνούντες Θεόν των παντοδυναμών. For you are righteous in all that you did for us, shut it up inside the dead. The holy prophet Daniel was dwelling with the lions, and he was manifestly preserved from any injury. Doxa. Yeah.
πιστός πανηγύρι σωμέν τον χρόνο μου πατέρων Αβραάμ killed and Eve has been freed. Death has been put to death and we have been brought back to life. Therefore we extol him and cry out, O Christ, our God,
you are blessed, for so was your good pleasure. Glory to you. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, we give thanks to you for your great glory. Κύριε βασιλεύε ουρανίε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ευνογενέζη Ιησού Χριστέ και Αγίο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έλων την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο έλων τας αμαρτίας του κόσμου. Accept our supplication, you who sit at the right hand of the Father, and have mercy on us. Μόνος Άγιος, μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Grant, O Lord, that we may be kept this day without sin. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δε δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθαπενηλπίσαμεν εφησέ. Blessed are you, O Lord, teach me your judgment. Ευλογητός η Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Lord, you have been our refuge from generation to generation. I said, Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσέκατε εφηγό, διδάξω με το πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Continue your mercy unto those who know you. Holy God, Holy Mighty, Holy Mortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία τον κόσμο γέγονεν, άσομεν το
αναστάντη εκ τάφων και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρτών θανάτων, των θανάτων, τον οίκος εδώ και νημήν και το μέγα έλεο. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For the peace of the whole world, the stability of the holy churches of God and the union of all, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, strengthen. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For all pious and orthodox Christians, let us pray to the Lord. Κύριε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this land, its civil authorities and all its people, let us pray to the Lord. Have mercy. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For seasonable weather, the abundance of the fruits of the earth and peaceful times, let us pray to the Lord. Have mercy. Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, anger, danger and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Συ Κύριε. Ό,τι πρέπει συ πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Αγίων αυτού. Εσπεσβείες των Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that He has done for you.
through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν ουρανώ ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζητες, πρεσβείες της Θεοτόκους, ότες όσον ημάς. Bless the Lord all his works in every place of his dominion. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us and protect us. O God, by your grace, Lord have mercy. Commemorating our all holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, most with all the Theotokos, saints, save us. Let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ, O God. To you, O Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing to my God while I have my being. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπίς αυτού, επικύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάσαι εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Τον πείσαντα τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας αντρέπτος ελανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων, θάνατον πατήσας. Ιησόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελεήσων. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Εφραίνε στον αγαλία, αγαλία στον σταλία, ότι επί εγκράτος εμπραγιώνει αυτού ο Κύριος επάτησε το θάνατο, το θάνατο. Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκκυρία σάδου, εμπίσα το ημάς και παρέσκε το κόσμο το μέγα έλεο. Σοφία όρθι, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Υιέ Θεού ο Αναστάσεκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια, let the heavens be glad, let the earth rejoice exceedingly, for the Lord has shown his strength with his arm. He trampled death by death. He became the firstborn of the dead. Out of the valley of Hades, he has rescued us, and to the world he has granted the great mercy. Εν πίστη τους προπάτορας εδικαίωσας, την εξεθνόμβη αυτών προμνηστευσάμεν ως εκκλησίαν, καυχόνται εν δόξη Άγιοι, ότι εξ πέρματος αυτών υπάρχει καρπός ευκλαίης, η ασπόνος στεκούσασε, τες αυτών οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Της ακίνθου των γόνων και γίνης των πρόεδρων, των φρούρων μονίστων στον φάδων, Διονύσιων άπαντες, τιμήσομεν συμφώνος η πίστη, πόντες προς αυτόν ειλικρινός, σε σλιτές τους την τσιμνή μην επιτελούντας, σώσον και βόντας ημ. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανός σαν τη, δόξα το δωρισάμενος σε ημίν, πρέσβην ακίμητον. Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πατέρος Υιέ, τες προσευχές αδιαδείπτος εγκαρτερίσας, τους φτωχούς αγαπήσας και τούτης εμπακέσας. Αλλά πρεσβεύε Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμω μακάριε, σωθήνετας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρούγα τας παγίδας συνέτριψε,
και ως το Θείο νερίστη εξ αυτών βοήθεια και όπλου του Σταυρού υπάνσεμνος. Την σπουδήσου την κλίση κατάλληλων εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικία και κλήρωσε Παρασκευή ατλιφόρε. Όθε προχέεις η άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστάτην φρούρων τεάγρυπνων και του άθωνος όρους ψηλών αήθωτων αμιλήσω με πιστή θείων παΐσιων εξετούμενοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεό. Πραγκάζοντες ομοθρόνος Θεού ο Πάτερ παντίον των τοξευμάτων του αλλάσσονος. Παραμύθιον θείων και προπήγειον ασυστών την σεπτήσου εικόνα Θεοτό και κεκτήμεθα εκ ταύτης γαρ παρέχει μυστικός ημίν παραμυθία και εισή εις εμπίστη εκπόσης ή εκτυχής παραμυθία δεσποινά. Δόξα της θαυμασίη σου αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα την προς ημάς παραμυθία άχραντε. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Μίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαράν αμάρτητος ημισιοδυναμένος και της μεταστάση δούνε την αναπαύση. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων και εσύ τη δόξανε να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δε ηθόν, ο Θεός ο Άγιος, ο Αναγκής ένα παγόμενος, της Αγίου φωνή υπό το Σεραφείμ ανεμούνος, και υπό τον Χερουβείμ το ξαναμούνος, και υπό πάσης υπό ράλιο δυνάμεις προσκυνούμενος, ότι του μειώνος εις πρέπει παραγωγώντας σύμπαντα ο πλήσης των άνθρωπων, κατηγόρας
και πάντα σου χαρισματικά κατά κοσμήσεως, που διδούσε τον ισοχία και σύνεση και μη πάρει τον αμαρτάντο. Αλλά θέλω να σε πω σε κύριε μετάνοια, που καταξιώσεις εμάς τους θεπινούς και τους ισοφούς σου, και εν τη ώρα ταύτιστη είναι και την όπλη της δόξης του Αγίου στο θυσιαστήριο, και την οφελομένη σε πω σε και επίσκεψε εμείς την Χριστοδική Σου, Σοφία, προς Κολοσσαείς επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρώσατε ούν τα μέλη τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτησε στην ειδωλολατρία. Δια έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας. Ενείς και εμείς περιπατήσατε πότε ότε ζείτε εν αυτής. Νην ιδε απόθεστε και εμείς τα πάντα οργήν θυμών κακίαν λασθημίαν. Εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών, μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Απεκδικασάμενοι των παλαιών άνθρωπων, συν τες πράξεις είναι αυτού, και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων,
εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν, όπου ούκεν η Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος σκήθης, δούλος ελεύθερος. Αλλά τα πάντα και πάση Χριστό, blessed are you, O Lord God of our fathers. Let us attend. For you are righteous in all you did for us. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Colossians. Let us be attentive. Brethren, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you: fornication, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. In these you once walked when you lived in them, but now put them all away: anger, wrath, malice, slander, and foul talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old nature with its practices and have put on the new nature, which is being renewed in the knowledge after the image of its Creator. Here there cannot be Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all and in all. Peace be with you, the reader. Alleluia, Alleluia. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της επίησε δείπνων μέγαμ και κάλεσε πολλούς και απέστειλε το δούλον αυτού την ώρα του δείπνου, είπε της κεκλημένης, έρχεστε ότι ήδη ετοιμάεις τη πάντα, και ήρξαν το από μιας, παρετήστε πάντας. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρώνη γόρασαν και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτόν ερωτός έχει με παρατετημένον. Και έτερος είπεν, ζεύγη βόνη γόρασα πέντε, και πορεύομεν δοκιμάσε αυτά, ερωτώσε έχε με παρατετημένον. Και έτερος είπεν, γυναίκα έγημα, και δια τούτο ου δύναμεν ελθύν, και παραγενόμενος ο δούλος εκείνους απήγγελε το Κύριο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπεν το δούλο αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και ρήμες της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς, και τυφλούς εισάγαγε όδε, και είπεν ο δούλος, Κύριε, γέγονεν ως επέταξας και έτι τόπος εστίν. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς, και ανάγκασον εις ελθύν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γάρωτι, ημίν ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσατε μου του δείπνου. Πολύγαροι συγκλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said this parable. A man once gave a great banquet and invited many, and at the time of the banquet he sent his servant to say to those who had been invited, come, for all is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said to him, I've bought a field, and I go out and see it, I pray you have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I must go to examine them. I pray you have me excused.
And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and reported this to his master. Then the householder in anger said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor, and maimed, and lame, and blind. And the servant said, Sir, what you commanded has been done, and there is still room. And the master said to the servant, Go out to the highways and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of these men who were invited shall taste my banquet. For many are called, but few are chosen. Λίγαρ εισήν κλητήν, ολίγοι δέμ εκλεκτήν. Πολλοί δηλαδή θα καλεστούσιν, αλλά λίγοι από αυτούς οι οποίοι θα καλεστούνε, θα εκλεκτούνε. Σήμερα, στην Ιερά Παραβολή που ακούσαμε, μας μιλάει ο Κύριος για ένα δείπνο, ο οποίος είχε καλέσει ένας οικοδεσπότης να συγκεντρωθούν αυτοί οι εκλεκτοί, οι κλητοί μάλλον φίλοι του. Όταν οι δούλοι του Κυρίου αυτού ετοιμάσανε τον δείπνο αυτόν, τότες πήγαν να βρουν τους κλητούς. Ο ένας λέει δικαιολογήθηκε επειδή είχε αγοράσει ένα κομμάτι γη και έπρεπε να πάει να το εξετάσει. Ο άλλος είχε αγοράσει δύο αγελάδες, δύο βόδια. Και αυτός, λέει, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι έπρεπε να τα εξετάσει και αυτά. Ο τρίτος λέει, εγώ μόλις παντρεύτηκα και πρέπει να μείνω με την γυναίκα μου, και δικαιολόγησέ με στον οικοδεσπότη σου. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι δικαιολογήθηκαν και πήγε ο δούλος πίσω στον δεσπότη λέγοντας ότι κανένας από αυτούς ο οποίος ήταν καλεσμένοι έχουν έρθει στο δείπνο, όλοι δικαιολογήθηκαν. Οργισμένος ο οικοδεσπότης λέει του δούλου να βγει έξω στους δρόμους και να φέρει από τους δρόμους, από τις πλατείες, άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, οι οποίοι έχουν ασθένειες, οι οποίοι είναι τυφλοί, οι οποίοι είναι παράλυτοι. Και έτσι έκανε. Και συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει ακόμα τόπος. Και λέει ο οικοδεσπότης πήγαινε πιο πέρα και βρες όσους πορούς, άνθρωποι πεινασμένοι, άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι χωρίς σπίτι και φέρ τους όλους να τους ταΐσουμε και εδώ να τους φιλοξενήσουμε. Έτσι κατακλείει την παραβολή αυτή ο Κύριος, λέγοντας ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα καλεστούν, αλλά λίγοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα εκλεχτούν. Σήμερα μας προετοιμάζει η Αγία μας Εκκλησία για το μεγάλο δείπνο. Το μεγάλο δείπνο το οποίο μας έχει ετοιμάσει ο Θεός Πατέρας. Ο Θεός Πατέρας είναι ο οικοδεσπότης του οίκου αυτού. Ο δούλος δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο ο ίδιος ο Υιός του οικοδεσπότη,
δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός. Και τολμά το Ιερό Ευαγγέλιο να παρομοιάσει τον Χριστό μαζί με έναν δούλο. Γιατί? Γιατί όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στην γη, δεν ήρθε σαν άνθρωπος έχοντας εξουσία, έχοντας δύναμη, έχοντας βασίλειο, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, εδώ σε αυτή την γη, ήρθε ως ένας ταπεινός δούλος και έφυγε από αυτή την ζωή ως ένας ταπεινός δούλος. Γι' αυτό παρομοιάζει το Ιερό Ευαγγέλιο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεό μας και Λυτρωτή μας, ως ένας δούλος. Και το δείχνει αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο σε πολλές περιπτώσεις. Ο Κύριος μας γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλιο, χωρίς ένα τόπο να τον βάλει, ακόμα και ρούχα δεν είχε η Παναγία να τον τυλίξει. Και όπως μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, η Παναγία μας τον είχε σαβανώσει, αντί να τον τυλίξει μέσα σε ρούχα, κανονικά για ένα παιδί. Δηλαδή, από κομμάτια, από ρούχα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Κύριό μας να γονατάει μπροστά στους Αποστόλους Του και να πλένει τα πόδια των Αποστόλων. Και όταν οι Απόστολοι σκανδαλιστήκαν από αυτή την πράξη, ο Κύριος λέει ότι εγώ, λέει, δεν ήλθα για να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Δεν ήλθα δηλαδή εμένα να υπηρετήσουν, αλλά εγώ να υπηρετήσω τους άλλους. Και φυσικά βλέπουμε πως η πιο ταπεινή πράξη που μας κάνει ο Κύριος και ο Θεός είναι να μας δίνει τον Υιό Του, ούτως ώστε να θυσιαστεί αυτός ο Υιός για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σφαγιαστεί, να χύσει το πανάχραντο αίμα Του και με αυτό το αίμα που έχει χυθεί από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να ξεπλύνει κάθε αμαρτία όλου του Αδάμου. Αλλά βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα ότι ο οικοδεσπότης οργίζεται όταν βλέπει πως έρχεται ο δούλος πίσω λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι ήταν καλεσμένοι δεν ακούσανε τον λόγο του Κυρίου. Ποιοι ήταν οι καλεσμένοι? Ποια ήταν η κλητή? Η κλητή ήταν το εβραϊκό γένος, οι Εβραίοι. Γιατί οι Εβραίοι είχαν τον αληθινό Θεό, πιστεύανε στον αληθινό Θεό. Είχαν τους προφήτες και οι προφήτες τους προειδοποίησαν για τα πάντα. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Προπάτορες, οι οποίοι αυτοί ζήσανε πριν από τον Χριστό. Την άλλη εβδομάδα, Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, θα ακούσουμε για το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν προφήτες, άνθρωποι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και προειδοποίησαν για τον ερχομό του Μεσσία 500, 600, 1000 και 2000 χρόνια ακόμα πριν από την γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού. Ο προφήτης Ισαΐας ήταν σαφέστατος στις προφητείες του το τι θα γίνει και πώς θα γεννηθεί ο Χριστός και θα ονομαστεί από τον λαό ο Εμμανουήλ, δηλαδή το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός με θυμών. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είχανε κάνει μία εξέταση σε μία τάξη από παιδιά. Τα παιδιά αυτά ήτανε του Λυκείου. Και αυτό έγινε στην Αμερική. Και όπως ξέρουμε, όπως και εδώ, τα παιδιά δεν είναι όλοι από την ίδια πίστη,
Ο ένας είναι χριστιανός, ο άλλος είναι μουσουλμάνος, ο άλλος εβραίος, ο άλλος είναι άθεος. Δεν πειράζει από τι πίστη και από πού προέρχονται. Αλλά τους κάνανε μία εξέταση. Σε ένα χαρτάκι που είχε δώσει η δασκάλα, είχε δώσει ένα χαρτάκι η δασκάλα σε όλα τα παιδιά. Και το χαρτάκι αυτό ήταν από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και έγραφε χωρίς να πει όνομα. Έγραφε δηλαδή για έναν ο οποίος θα έρθει και θα τον μαστιγώσουνε και θα περάσει, θα τυραννηθεί για τον λαό. Και διάβασαν τα παιδιά αυτό το χαρτάκι χωρίς να πει τίποτα η δασκάλα από πού προέρχεται αυτή η γραφή, χωρίς να πει ότι είναι από τον προφήτη Ισαΐα και χωρίς ο προφήτης Ισαΐα να αναφέρει για ποιον μιλάει. Και ρώτησε η δασκάλα, διαβάστε το χαρτί και πέστε μου, για ποιον εννοεί αυτός που γράφει αυτά τα λόγια. Και όλα τα παιδιά απαντήσανε σωστά, για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά, μερικοί πιστοί, άλλοι άπιστοι, όλοι γνωρίζανε και τόσο σαφές ήταν η προφητεία του προφήτη Ισαΐα, ότι όλοι γνωρίσανε ότι ο Ισαΐας μιλούσε και προφήτευσε για τον Χριστό, χωρίς κανένας να του πει τίποτα, να τους πει τίποτα. Και γι' αυτό οργίζεται σήμερα ο οικοδεσπότης. Γιατί αναφέρεται στο εβραϊκό γένος. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν όλη αυτή την γνώση και όλη αυτή την πίστη που τους είχε παραδώσει ο Χριστός, και παρά τ' αυτά, όταν ήρθε ο Μεσσίας, μείνανε άπιστοι, είχε σκληρανθεί η καρδιά τους και δεν ήθελαν να δεχτούν τον Χριστό ως τον λυτρωτή του κόσμου, ως τον Μεσσία, ο οποίος τους είχε προειδοποιήσει. Περιμένανε έναν άνθρωπο με ανθρώπινη εξουσία, γι' αυτό και πολλοί σκανδαλιστήκανε. Ο Ιούδας, για να καταλάβετε, γιατί πρόδωσε τον Χριστό. Όχι μόνο επειδή ήταν φιλάργυρος και είχε αυτό το πάθος με τα λεφτά. Ο Ιούδας, για να ξέρετε, πρόδωσε τον Χριστό, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτός ο οποίος ήταν Μεσσίας έλεγε να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Έλεγε ότι όταν σας χαστουκίζουν να γυρνάτε το άλλο σου μάγολο, να σε χαστουκίσουν και στο άλλο σου μάγολο. Να συγχωρείτε αυτούς που σας κάνουν κακό. Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό ο Ιούδας. Γιατί μέσα του, και όπως σε πολλούς Εβραίους, νόμιζαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας και με ανθρώπινη εξουσία θα πολεμήσει τους Ρωμαίους, θα ελευθερώσει το Ισραήλ και θα γίνει το Ισραήλ ένα ελεύθερο κράτος. Τα προβλήματα υπάρχουν σήμερα στο Ισραήλ, υπήρχαν και πριν 2.000 χρόνια. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Αυτό που γίνεται σήμερα στους Αγίους Τόπους στο Ισραήλ υπήρχε και υπάρχει τώρα για χιλιάδες χρόνια. Και αυτό οι Εβραίοι δεν μπορούν να καταλάβουν και περιμένουν να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα τους δώσει ένα κομμάτι γη. Γι' αυτό, όταν έρθει ο Αντίχριστος, οι πρώτοι που θα δεχτούν τον Αντίχριστο θα είναι οι Εβραίοι, γιατί θα τους κάνει αυτό το χατήρι ο Αντίχριστος. Και θα τους χτίσει τον ναό του Σολομώντος και θα τους κάνει μια ελεύθερη χώρα, το Ισραήλ. Αλλά τι λέει σήμερα το Ευαγγέλιο? Να με δικαιολογήσεις, λέει ο ένας. Αγόρασα ένα κομμάτι γη. Έχει με δικαιολογημένο. Μα ο Θεός εκεί κολλάει? Στη γη? Στην ανθρώπινη εξουσία? Στα επίγεια? Και ο άλλος λέει, αγόρασα ζώα. Και ο άλλος λέει,
παντρεύτηκα γυναίκα. Τα τρία πάθη του ανθρώπου. Να είναι, λέει, ο άνθρωπος προσκολλημένος στα επίγεια. Το δεύτερο πάθος, αυτός που αγόρασε ζώα, να είναι προσκολλημένος, λέει, στα πράγματα. Να έχει δηλαδή εξουσίες, να έχει σπίτια, να έχει αυτοκίνητα, να έχει χρήματα. Και ο τρίτος να είναι αφοσιμένος στη σάρκα του. Παντρεύτηκα, λέει, γυναίκα και δεν μπορώ να έρθω. Τα σαρκικά αμαρτήματα και τα πάθη. Αυτά τα τρία πάθη, να ξέρετε, είναι αυτά που κυριεύουν τον κόσμο σήμερα. Και αυτά τα τρία πάθη είναι αυτά που μας χωρίζουν από τον Θεό. Εμείς τώρα είμαστε, θα λέγαμε, το νέο Ισραήλ. Τα νέα παιδιά εκλεκτά του Θεού. Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε αλλάξει. Πολλές φορές έχουμε γεμίσει κι εμείς δικαιολογίες. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να προσευχηθώ γιατί κουράζομαι. Δεν μπορώ να διαβάζω πλέον και να μελετώ στην Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Γιατί? Γιατί σπαταλάω το χρόνο μου βλέποντας τηλεόραση, βλέποντας τουρκικές σειρές, βλέποντας το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ να εκκλησιάζομαι γιατί ο Πάτερ Δημοσθένης μιλάει πολλές ώρες και κουράζομαι και με κουράζει. Αλλά ο οικοδεσπότης μας καλεί και μας καλεί στο δείπνο. Και το δείπνο τι είναι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας το προσφέρει πάντοτε. Πάνω μου είναι η εικόνα του μυστικού δείπνου. Και έχετε αναρωτηθεί καμιά φορά γιατί εικονίζεται η εικόνα με τέτοιο τρόπο που ο Χριστός και οι μαθητές κάθονται μόνο στο ένα μέρος της τράπεζας, του τραπεζιού. Το έχετε σκεφτεί καμιά φορά γιατί? Όχι μόνο για να εικονίσει, γιατί δεν είναι ο λόγος για να εικονίσει ο αγιογράφος και να φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών. Υπάρχει θεολογική έννοια. Γιατί από τη μία μεριά κάθεται ο Χριστός με τους μαθητές, από την άλλη μεριά καθόμαστε εμείς μαζί στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό, με τους μαθητές, και από Αυτόν λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα Του εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αυτό είναι το δώρο για μας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι τι έχει σημασία στον άνθρωπο. Γι' αυτό, γιατί αυτό θα του δώσει ζωή. Και ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά για την ζωή δεν θα δικαιολογείται. Δεν θα δικαιολογεί τον εαυτό του. Θα βλέπει τα σφάλματά του, θα βλέπει τις αδυναμίες του. Θα βλέπει και θα κρίνει τον εαυτό του και όχι τους άλλους. Και όχι τι κάναν οι άλλοι εναντίον του. Και όχι πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι. Αλλά εγώ τι κάνω? Εγώ πώς θα πλησιάσω τον Χριστό? Εγώ πώς θα γίνω συμμέτοχος αυτού του δείπνου? Και πώς θα λάβω από τον Χριστό αιώνια ζωή? Γι' αυτό ας σταματήσουν οι δικαιολογίες και ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Ο καθένας όπως μπορεί και ό,τι μπορεί. Ο Θεός περιμένει από μας το λίγο. Και αυτό το λίγο, με αυτό το λίγο που θα του προσφέρουμε, αυτός μπορεί να προσφέρει ολόκληρο τον εαυτό του. Δεν ζητάει πολλά. Λίγο. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει με το λίγο. Με το τίποτα όμως δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί περιμένει το δικό μας το θέλημα. Ας ανοίξουμε την καρδιά του, την καρδιά μας,
και ας δεχτούμε την πρόσκληση του Χριστού για να είμαστε κι εμείς συμμετοχοί τώρα και εις τους αιώνας στο χαρμόσυνο δείπνο του Τριαδικού μας Θεού. Αμήν. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και ελέησον αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη Κύριε ελέησον Σοφία πάλιν και πολλάκηση προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψες επί τη δέηση ημών καθαρίσες ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δώ εις ημίν ενένοχον και ακατάκριτο την παράστηση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύου σύν σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος των συνδεδεμένων τα σαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε, προσεγγίζει τη λειτουργήν σε βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονήν σι μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία και ατρέπτος πατρέπτωσαν οι ομόντους γέγονες άνθρωπος και αρχαιρεύσε μόνο χρημάτισας και της λειτουργικής τάφης και ανεμάτου θυσίας την σίγαρ μόνος κύριε ο Θεός ημών δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων. Επί θρόνου χεροβικού επομένου σου τον Σεραφείο Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και ειδής είναι ο παγόμενος, σε την ισοπόν του μόνων αγαθών και ευηγών, επίβλεψον επεμένων αμαρτωλών και αφιλοντών σου, και καθάρισό μου την ψυχή και την καρδία μου της ειδήσης πονιάς, και καλωσό μου τη δυνάμη του Αγίου σου πνεύματος, ενδεδημένο μου της ιερατείας χάρη, παρεστήνε τη Αγία σου τάφτη τραπέζι και ιερουργήσε του Άγιου και άχραντο σου σώμα. Σιγάρ προσέρχομαι και είναι στον αυτό αυτιέρι και δρόμο σου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο μου σε περίπτωση. Μη αποδοκιμάσεις με εκπαίδευση. Αλλά αξίωσε μου προς ελευθέρωση του αμαρτωλού και να αξιωθούν σου τα δρατάφτα. Σίγαρ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεχόμενος. Πιστέ ο Θεός ημών και συνειδόξανε να πέμπονε. Συ του ανάρχου σου πατρί μου, το Παναγίο και αγαθό τη ζωμιό σου πνεύμα, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ήτα χερουβίνη στην πόση πολίσοντα και το ζώμιο τριάδου των θεσάκων και των προσάδων πάσα νυν και του την αποθόμε τα μέρη, ω τον βασιλέα του λόγου που δεξώ. Τι συγγελικέ αουράτω των ρηφορού των τάξεων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήταν χειροβιστικό συμπολίτη και το ζώπιο τριάδι. Το τρισάκι του το προσάδε και σπάσε και από το μεταμέρινα. Πώ τον βασιλιά των όρων επαρεξόμενο, τι συγγενικέ αγάπη του έργου τάξη. Αλληλούια. Ήταν χειροβιστικό συμπολίτη και το ζώπιο τριάδι. Το τρισάκι του το προσάδε και σπάσε και από το μεταμέρινα. Πώ τον βασιλιά των όρων επαρεξόμενο, σταυρών σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία τους Ανάστηση και την Δοξάζουμε. Σίγρη Θεός, ημών ετών σου άρων και δεν με το όνομά σου, ονομά σου. Δεν με πάντες, Χριστέ, προσκυνήσουμε την Αγία Αγία Ανάστηση. Του γαρίνου και του σταυρού, χαρά είναι όλου του κόσμου. Η απαντός ευλογότης των Κύριων, ειδρούμε την Ανάστηση.
εις σταυρών γαρυπωθήνας δημάς, εις θανάτων θάνατων όλης. Ελεήμων ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός, και κατά το πλήθος των εκκρεμών της εξάρτησης του ανοπνά μου. Επί πλήον πλήν με το φωτό της αγαπίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν μου. Ό,τι και να πνέω μου ο γενός μου, και η αμαρτία μου οποίον της τελεί παντός, σήμωνο ημαρτών των πονηρών των οποίων σε ποιείς από σάντε και οθείς εν εις και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλλει την ένεσή σου. Μου ήρθε η ουσία να το κάνω με τα πλώματα και δεκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και μεταφερμένη ο Θεός του εξωτερός. Αγάπη μου, Κύριε, και το γέννησε όλο το ο Θεός συλλάσσει την το μαρτωλό και λεϊσόν. Ή μαρτων εις εσωτήρος ο άζωτος Υιός, δέξε με Πάτρε μετανόμπτε και λεϊσόν ο Θεός. Κράζουσι Χριστέ σωτήρων των ανθρώπων, ηλάς μας περικύνες και λεϊσόν ο Θεός. Της πίσουσι και αγαπούσιν ημάς, ο Θεός συγχώρησε, συγχωρήσε την αδελφή μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Τότε τον άδειν ενέκρουσε στη αστραπή τη θεότητα, ότι δέκει του τεθνεώτα σε υποκαταλήλωση. Άσε τον άδειν ενέκρουσε. Ζωδό τα Χριστέω θα σου αγάπη μου, Κύριε, την ευδοκία στο Σιώ και οικοδομηθεί του τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σε ανδικαιοσύνη σε ανθρώπου αυτού. Τότε αν ίσω είναι επιτοθυσία στη διάρκεια τότε αν ίσω είναι επιτοθυσία στη τότε αν ίσω είναι τότε αν ίσως είναι επιτεθείς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σωμέν την δέησιν ημών το Κύριο υπέρ των προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε υπέρ του ρηστήναι μας από πάνσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense of the fearful judgment seat of Christ,
let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our all-holy, pure, most blessed, glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Lord God Almighty, who alone are holy and accept a sacrifice of praise from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people, and make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us, and on these gifts presented, and on all your people. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλως, ένα εν ομονία ομολογήσομεν. Τα στήρα, τα στήρα, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και υγιής ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human. And was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets, in one holy, Catholic, and apostolic Church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν
εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσία εν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Anos comentas cardias. Ecomen pros ton Kyrio. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever-existing, ever the same. You and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being, and when we fell, you raised us up again and left nothing undone until you brought us up to heaven and bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit for all the benefits known and unknown, seen and unseen that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy which you are pleased to accept from our hands. Though thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινίκιον υμνών, άδοντα βόντα, και κραγώτα και λέγοντα. Αγίος, 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 Σαββαόν, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Ωσάνα ο εν της υψή. He took bread in his holy, pure, and blameless hands, gave thanks and blessed, sanctified, broken, gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after supper, he took the cup, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτου εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering then this commandment of the Savior, and all that has been done for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Δασάμ εκ των σώμ, σοι προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Praise you. We bless you. We give thanks to you, Lord, and we entreat you, O God,
Again, we offer you this spiritual body sanctification. And we ask you to enjoy you. Send down your Holy Spirit upon us. This is presented. O Theos, you ask the gift of the Holy Spirit. O Theos, you ask the gift of the Holy Spirit. Και πίσω το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Αμήν. 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 So that to those who partake of them, there may be for vigilance of soul, for the forgiveness of sins, for communion with the Holy Spirit, for the fullness of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Again, we offer you this spiritual act of worship for those who have gone to their rest in faith. Forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit perfected in faith. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου Προφήτη Προδρόμου και Παπιστού, του Αγίου εν δόξου του Παναγίου Αποστόλου, του Αγίου Προφήτη Δανίου, των Αγίων Τριών Πέτρων και του Αγίου Διονυσίου, Mega.
πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και όν εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Πίστητη Κύριε. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ will be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar as a sweet-smelling spiritual fragrance may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. To you we entrust our whole life and hope, loving Master, and we ask you and entreat and implore you, make us worthy to partake of your heavenly and awesome mysteries at this holy and spiritual table with a pure conscience, for the forgiveness of sins, for pardon of offenses, for communion with the Holy Spirit, for inheritance of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσι μη τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήρμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά δείστε ημάς από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To you, O Lord. We give thanks to you, invisible King, who in your infinite power created all things, and in the abundance of your mercy brought all things from non-being into being. Look from heaven, Master, upon those who have bowed their heads to you, for they have not bowed to flesh and blood, but to you, the awesome God. Therefore, Master, smooth the way that is set before us according to the need of each. Sail with those who sail. Travel with those who are traveling. Heal the sick. Physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling, and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us. You who sit above with the Father, and are here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us, through us, with all the people. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. Προσκομεν τ' Άγια
Αγίες Ισαγίες. Ανοίζεται και διαμερίζει το νόσο του Θεού μου. Μοριζόμενος και μιλιέμενος που πάντοτε εστί όπως και διαμερίζει το νόμο μας. Ελλά τους μετέχουν και σε αγιάζουν. Πλήρωμα από την πίστη ως πνεύματος Αγίας. Χριστό εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ενείτε των Κύριων εξ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Alleluia. Ne epiton potamon Babylonos eki. Λόγος ο Θεός.
Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love, draw near. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εκκλήσου, το μυστηριόν υπό, που φίλοι μας ειδώσω, καθαπέρ ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύσθητη μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Άρτος ζωής, αιωνιζούσεις γενεστομή, το σώμα σου το Άγιον έσπλαθε Κύριε, και το τιμίον αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριο. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, επιλωθείς έργησα το πίσω δίλεως, του σου αχράτου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχον, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόν υφέτος, ταχύνη βλαστήσασα τον Αγαιό γητό, και σωτηρίον κόσμο αξίωσον με τούτον, τρώγοντας σώζεσθε. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ δακρύωνη, Παράς μου Χριστέ ερανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δεσπότα, εν τη μεταλήψη
των θείων δώρων σου. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ εις αφέση, γένες το μητών θεσμάτων, το άκραντων, σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνία, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλλοτρίωση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ζωής του άτου τραπέζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον κατά πάντος, και κόσμο και νοτέρα ζωή διδόντος, καμε αξιώσονι τον ανάξιο με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η θέλη σας, δήμα σαρκωθείς πολύ ελέ, ειδήνεως πρόβατον, διαβλωτών αμαρτήματα, οθενή και τεύωσε, και τα αίμα εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, θεράπευσον εις ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον Δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλέωσε και μη τον εξπλάχνον σου Δέσποινα, και τύρι με αρρύπων τον σώνει και την και αμεπτών, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ, γενές το δίκο ευτελή δούλο σου, και με μη μηνωνός υπέσχου, υπούγαν το σώμα τρόμο σου το θείον, και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο επί, και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της εμποδίας των σεπτών σκηνωμά, τεσές ευχές και πως εκλογής με απέργασε, όπως τον αγιασμάτων μετέχω του τόχου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, του ψυχή και καρδία αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως Δέσποτα, της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξενοθήλ παθό και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο Θεός, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλο με αγίασον ημ προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, πηγή αγαθών ημετάληψης Χριστέ,
των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομι, φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής Θεοτέρας, προκοπή και επίδοση. Προξένος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε. Δόξα Σύ ο Θεός, υποδόξα Σύ, Χριστή, παλθόν και εχθρόν και αναγκόν, και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν, πετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν ηθεκούσα υπερνούν Θεό χαρίτωτε, εκ της οπός είναι ο δούλος σου την καθαρά και ακάθατος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, καθαρών ολομολυσμούς, σαρκός και πνεύματος. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ, νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών. Γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα Σύ ο Θεός, υποδόξα Σύ, υπό την ψήν καταφύγων, ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ, καγός έφης έτσι, η βουγαρθαρό το ελέησου, τρόγος σου το σώμα και πίνος σου το αίμα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ρήτω δεχόμενος το πυρμή φθρεφτός, η καιρός Θεός η χόρτο σου, φρικτού μυστηρίο, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείος σώματος και αίματος, ο πύλος μετέχω και αυθατοποιούμε. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, Χριστός εσύ γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, ποιοι μας κάθοι μας γαρ, πάλε γενωμένος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το Ιδίο, αισφαγιάζεται, αγιάζον τους μετεχοντά. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν σωθήν γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν οικών τσέχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, ως πυργεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου, και το αίμα σωτήρ μου, το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλην και επιπερών παθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεός εσωμάτωτε,
εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνήσε, γένεα δεσποίνα, νόν τετά πλήθη δοξάζει, ως διά σου τα φως κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρωπινό. Του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρήσου το μυστηριόν είπο, που φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. From your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas. But as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Θεούργον αίμα, πρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γανεστή, τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή είμαι, και τρέφει Θεή το πνεύμα, τον δένουν τρέφει ξένο. Έθεξας πόθο με Χριστέ, και ηλίωσας το Θείο σου ερωτή, αλλά καταφλέξον πύρι, αήλωτας αμαρτίας μου και πληστήνε της ένση τρυφής καταξίωσον ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως είσαι λέξομε ο ανάξιος συνεισερθήνεις των νυμφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ εστί. Και δεσμίως εκβαλούμε υπό των αγγέλων καθαρίσον Κύριε τον το μυστικό σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε ο
Έγαρ της εχθρίσου το μυστήριον υπόν. Ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστη τιμω Κύριε, εν τη βασιλεία σου, νίστη τιμω Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου, νίστη τιμω Άγιε, εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αλήθη, αδιένε των τριάδα προσκυνώντες, αυτή γάρι μας. We have seen the true light, we have received the heavenly spirit, we have found the true faith, worshipping the undivided Trinity, which has saved us. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και την πάση τη γη δόξα σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και την πάση τη γη δόξα σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και την πάση τη γη δόξα σου. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory. For you have made us worthy to partake of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness, that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly and life-giving awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us. And protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace. In the name of the Lord, let us pray to the Lord. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power. And do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος.
As we approach the saving days where we once again live the mystery of the birth of our Lord Jesus Christ, our Holy Church today prepares us with a gospel reading which was a parable from our Lord. A parable in order for us to understand the great gifts, the wealth, the delights that God wants to give to us, His children. And yet, a lot of the times, we become so stubborn, so hard-headed, so narrow-minded, that we don't want to receive those gifts. In today's parable, Jesus likens or compares God the Father with a person who was wealthy, a master of a home. And usually when we refer to this master of a home who had servants and so forth, we think of someone wealthy, someone who had organized a banquet, and they got one of their servants. Once the banquet was organized and prepared, to go and bring the invited guests. Now, when the servant went to call the invited guests to tell them that the banquet was ready and prepared, they all gave excuses. The first had just bought a plot of land and had to go and inspect it. The other excused himself, saying that he had bought two animals and had to go and test them. And the third excused themselves from the banquet, saying that they had just married and did not want to leave their wife to come to the banquet. When the servant returned to the master of the house and told him that the people which were invited all declined and excused themselves for not coming, this enraged the master of the house and told the servant to go out into the streets, to the roads, amongst the homeless, and to bring those who were blind, who were paralyzed, who were sick in some way, one way or another, and to bring them into his home. And when there was more room, he sent the servant out again to gather even more people who were suffering, so that the place can be full. Once Christ finishes this gospel reading, or this parable, I should say, he concludes it by saying that many are called, but few are chosen. And so, the words of Christ in today's gospel reading, I think, resonate on us quite a bit. Firstly, speaking about those who are called, everyone is called to partake of this banquet. And the banquet which we're describing here is none other than the love and the mercy of God, which for us is all the riches in this world, but in the world to come. And that nothing can compare to the love of God. Nothing of this world can compare to that. The second is the servant in this parable, which is none other than our Lord Jesus Christ himself, the Son of God. The Son of God who was sent by God the Father to come to this world, to be born in the most humble of circumstances. And that's what we'll celebrate in a few days' time, just over a week's time, when we celebrate the birth of Christ. The birth of Christ isn't just for us to remember that once upon a time, baby Jesus was born in a stable, in the hay, by Mother Mary. And sometimes we keep it just to that level, without thinking of the depthness of this mystery, and that the fact that this child was born, and at the time of this child's born,
the heavens were opened. Angels were coming down and praising God, and the witnesses to these angels were the shepherds. People came from the far east who were following a star and brought to our Lord gifts of frankincense, myrrh, and gold, and worshipped him as a king and as a god, despite all of this. And all of these events that took place at the birth of Christ, he still chose to be born in the most humble of ways, in the most humble of places, because his purpose here was to come as a servant to serve and not to be served. And to serve what? Who? To serve us. And none of us, or we rarely think that God humbled himself so much so that he could serve us. And even worse, we don't think, who am I for God to serve me? Rather, on the contrary, many times we demand God to do what we want, to have things the way that we want them. And when he doesn't do the things that we want and things to go our way, then we become angry with him and frustrated, as if God doesn't know what is best for us and what we actually need. And so the people that excused themselves were, first of all, symbolized the Jewish race. Christ came from amongst the Jews. And there was everything in their books and everything in the Holy Bible to prepare them of the coming of Christ. Everything was foretold. They knew what to look out for. And yet when Christ was born, they rejected him. And they reject him still. But this is not targeted against Jews. This gospel reading is for each and every one of us to reflect on, whether we're Jews or not. We're Christians. Does this mean that this gospel reading becomes irrelevant to us? Absolutely not. If anything, it's more relevant to us than it is to anyone else. Why? Because we have been called. And we've been called through our baptism. We've been baptized in the name of God, in the name of the Holy Trinity. Everything's been given to us. The truth has been given to us. This is why Christ came. Remember the words of Christ. I have come to bring people to the knowledge of truth and for them to be saved. This is what Christ says to us. And again, he says to us that I am the way, I am the life, I am the truth. And let me tell you something. Because all my life I've spent not only studying our own faith, but studying at other religions because it's something that fascinated me. But it was a conscious decision for me to follow Christ. Why? Because no one spoke with such authority. Everything else was a type of philosophy, philosophizing life. How to live life so that we can be happy and healthy. Christ says none of that. Christ focuses on how to live this life so that we can enjoy true life in eternity. No one else that established another religion ever said, I am the way, I am the life, I am the truth. No one ever said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die, but will live. No one was born the way that Christ was born and suffered and died the way that he died for the sake of our sins. No one was able to forgive their persecutors as Christ did, but also
gave us the instruction to love and forgive the way that he did. And so we don't think that these are just words. Then they became living proof. Christ died and was resurrected. After him, those who preached the gospel died for his sake. But even though they died, we know that they live. And they live through the many signs and wonders and miracles that they perform. We follow a living faith and not one which is dead. And so Christ today focuses on the excuses that we make so many times. And fundamentally, they're three. Or they can be grouped in three types of excuses. The first, a man who bought a plot of land, symbolizes those whose mind is still stuck to the world, who can only or comprehend or rather consumed by worldly things and not on heavenly things. The second person who bought animals and needed to try them and test them symbolized those who make excuses, who are consumed by the things of this world, who are consumed and possessed by different things such as homes and money and cars and wealth and fortunes and clothes and designer things. They're consumed by these things. And the third are the people who are consumed by the love of their own flesh. I married a woman and therefore I cannot come to the banquet. And this does not mean that marriage is bad. Christ is speaking about the love of our own flesh and bodies. And if there's one thing that we've come these days to worship, is to worship our own bodies. With the food that we eat, to the point where we become gluttonous, with the way that we look, with the photos that we take of ourselves and we post them on social media for the world to see and to admire us, our faces, our bodies, with our lusts, with our out-of-control sexual sins, within and outside marriage, that we commit today and we don't even flinch, and our conscience today doesn't even burden us anymore. Brothers and sisters, I don't think that we've lived in such difficult times of apostasy from God. What do I mean by apostasy from God? From distancing ourselves from God. There has been never such a time where people have exalted sin so much to the point where they see sin as something normal and natural, and the Word of God as something which is outdated and something that doesn't apply to us. And because we've exalted sin so much, because we have made ourselves God, because we have become what? Self-centered rather than Christ-centered, then we can never focus on the gifts that God gives us here and now. Whereas Christ says to us that this banquet is something which we enjoy from now. This banquet, in other words, the love and the mercy of God, the fullness that God gives us, the fulfillment that he gives us, he gives it to us now and we can experience it. And if I was to try to explain to you with words, what does it mean to live the fulfillment of God? There are no words to explain. Doesn't matter how long my sermons are, doesn't matter what vocabulary and words I use, you can't explain it. But it's something that someone needs to experience for themselves. And it's enough just to see when certain people leave behind their fame, their fortune, their money,
their desires, and they begin to live in a totally different way. And you ask them, why did you change so much? Why have you turned away from even the friends that you used to have? Even your lifestyles, the clothes that you used to choose to wear. Why have you turned away from all of that? And the response is, because Christ helped me turn away from all of that. Christ made me realize that none of that was important and none of that was essential. Rather, it was emptiness. It was darkness. And the more that I was consumed by that, the more empty I felt and the darker I felt. I kept on trying to find purpose with all of that without finding any purpose at all. And Christ comes to restore purpose back to our life. Christ comes to fulfill that emptiness. And Christ comes to become the light in our darkened souls. All we need to do is to stop making the excuses. Yes, we have the weaknesses. Yes, we have our faults. I have them just as much as what you have them. The difference is that when we repent for them and we ask for the mercy of God, when we can humbly say to Jesus, my Lord, I know that I am weak, but I know that you are strong. And through your strength, you will help bring me closer and closer to your light. That's all that it takes sometimes. I know that through your wisdom, you will help me understand the truth. Through your mercy, you will take away the burden and the weight of my own sins. This is what Christ does, and this is what he's called us for. Now, we need to keep in mind, as we said, that Christ is telling us to come this way. And the world, when I say the world, I mean the secular world, the world which lives without God, is telling us to go in a totally different and opposite direction. And it pulls us as a magnet. And that's what it does. And so it takes determination. It takes strength. It takes trust. It takes faith to say that I want to go the opposite way. I don't want to be like a dead fish in a current that is just taken by the current. I want to swim in the opposite direction. Away from what this life tells me that life is, and to truly live the life that Christ wants to give me, that life which we taste from here and now and experience in its fullness in the kingdom to come. I pray, brothers and sisters, that one day all of us are sitting around the Master's table together with him and rejoicing in his eternal kingdom. Amen. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χορός έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την όδον διά της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημίν, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Of old you created me from nothing and honored me with your divine image. But when I disobeyed your commandment, Lord, you returned me to the earth from which I was taken. Lead me back again to your likeness and renew my original beauty. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, υπόνιμη της αρήθειου δόξης σου, δίκαι στίγματα φερόπτεσμάτων,
εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον θείας πλατνία και την πόθηνη πατρίδα παράσχομη παραδείσου πάλι πλειών πολίτημε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσου, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψεις είναι ως φωστήρες, τους κοιμημένους δούλους σου αναπαυσόν παρόρων αυτό πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φωτισόν ημάς πιστης ηλατρεύοντας, και του αιωνίου πυρός εξάρπασο. Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρεσαι μνή Θεόν της αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, εις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία, δια σου εύρημε παράδεισο, Θεότο και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. With the saints grant rest, O Christ, to the souls of your servants, where there is neither pain nor sorrow nor sighing, but life unending. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσών, φυλά τον αυτάς εις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. In your repose, O Lord, where all your saints find rest, give rest to the souls of your servants, for you only are immortal. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τας οδυνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσών. Και νικαιάοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Άγνη και Άγραντος Παρθένος, η Θεώνας Πάσος Κίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Θεοδόρου Κωνσταντίνου, Ανδριάνας Ανδρέου Ιωάννου Παναγιώτας, Γεωργίου Ανδρέου Κυριακής και Γεωργίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου, Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Let us pray to the Lord, O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, destroyed the devil, and given life to your world, give rest, Lord, to the souls of your servants, Θεόδωρος Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Ανδριάνας Ανδρέου, Ιωάννου Παναγιώτας Γεωργίου, Ανδρέου Κυριακής and Γεωργίου who have fallen asleep in a place of light, in a place of peace, in a place of in a place of light, where there is no pain, sorrow and suffering. Gracious and merciful God, forgive every sin committed by them, whether in word, deed or thought, for there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin, your righteousness is eternal, and your word is the truth. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Δημητρίου, Θεοδόρου, Κωνσταντίνου, Ανδριάνας, Ανδρέου, Ιωάννου, Παναγιώτας, Γεωργίου, Ανδρέου, Κυριακής και Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύ το Ανάρχου σου Πατρίν, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αίμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αίμνηστη αδελφή ημών.
May your memories live forever, however memorable and worthy of blessedness, brothers and sisters. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη αυτό. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη αυτό. Η μνήμη αυτό. Απλώς να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Την Πέμπτη το βράδυ θα γίνει εδώ στο ναό μας Άγιον Ευχέλιο στις 7 η ώρα. So at 7 p.m. this Thursday evening we'll be serving the service or the sacrament of Holy Unction, which is the service where we are anointed with oil for the healing of our souls and bodies as a preparation for the Feast of Christmas. On Friday evening at 7 p.m., we have the service of the Royal Hours of Christmas. So, την Παρασκευή στις 7 η ώρα, θα έχουμε το βράδυ, θα έχουμε την ακολουθία των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων. Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία του Αγίου Νύμφωνος, Επισκόπου Κωνσταντινίας. So on Saturday morning we have Divine Liturgy in the morning. And Sunday morning obviously, as usual. And for Christmas, at our parish here, we do Christmas Eve service, which will start at 9:30 p.m. going on to until about 12:30, 1 o'clock a.m. We do this at our parish. It's not like this at all parishes. And so people go where it's convenient for them. So if you can't make the midnight service, the neighboring parishes like Keilor and Sunshine Churches do the morning services. And that way people have an option where they can go for the Christmas service. So για τα Χριστούγεννα, η λειτουργία των Χριστουγέννων, όπως και γίνεται τώρα για μερικά χρόνια, θα αρχίσει δηλαδή παραμονή των Χριστουγέννων στις 9:30 ώρα το βράδυ. Αλλά θα κάνουμε τον Εσπερινό. Θα αρχίσουμε με 8:30 ώρα με τον Εσπερινό των Χριστουγέννων και θα συνεχίσουμε μέχρι περίπου 12:30-1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Αλλά το πρωί στον ναό μας εδώ δεν έχουμε λειτουργία Χριστούγεννα το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί. Οι άλλοι ναοί, το Κύλο, το Sunshine, οι εκκλησίες εκεί θα έχουν πρωινές λειτουργίες όσοι δεν μπορείτε να έρθετε εδώ για την βραδινή, την νυχτερινή λειτουργία των Χριστουγέννων. Tonight at St. John's College in Preston we have the Christmas carols, the annual Christmas carols that we do. It starts at 5:30, small festival and all that, and the actual carols start at 7 p.m. So απόψε στο Preston, στον Άγιο Ιωάννη, στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννη, είναι τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Έχουμε και τα χαρτιά για τα θεοφάνεια. Όσοι θέλετε να περάσω στο σπίτι σας για τα θεοφάνεια, παρακαλώ να συμπληρώσετε τον χαρτί, τη διεύθυνσή σας, για να ξέρω ότι θα βρίσκεστε σπίτι αυτές τις μέρες. Αν δεν συμπληρώσετε, θα νομίζω ότι κάπου έχετε πάει, είστε διακοπές, δεν θα είστε σπίτι, και έτσι δεν θα περάσω αν δεν βάλετε χαρτί. So please, if you want me to come past in January to bless your homes during Epiphany, and the dates usually are from the 5th of January till about the 14th of January, I'll go around the parish and I bless the homes. If you want me to come past, please, it's important for you to fill out your details, your names and addresses. There are forms there at the front where you can fill out the address so I can come and bless your home in January. Αυτά. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων Δυνάμεν Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εφόρου και προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσιοπαρθένου Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παιδών, του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Αιγίνης, του Εντζακίνθου, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να σας πω κιόλας πριν φύγετε από τις θέσεις σας, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που καταλήγεται το ψάρι και από αύριο αρχίζει η αυστηρή νηστεία των Χριστουγέννων από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Το Σάββατο και την Κυριακή, επειδή είναι Σαββατοκύριακο πάντοτε, να το ξέρετε αυτό, το Σάββατο και την Κυριακή καταλύουμε λάδι. Ξέρω ότι πολλοί θα κοινωνήσετε για τα Χριστούγεννα. Το μόνο Σάββατο που δεν τρώμε λάδι είναι πότε? Μέγα Σάββατο. Είναι το μόνο Σάββατο του χρόνου που δεν τρώμε λάδι. Το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σάββατο και την Κυριακή θα φάμε λάδι και θα κοινωνήσουμε για τα Χριστούγεννα. Έτσι. So there's 1 week left for Christmas. Today we stop eating fish. Today we have fish for the last day and then the strict fast starts. There's 1 week left. Prepare your souls. Look after your souls. Prepare it to receive Christ. Make Christ meaningful. Έτσι. Do a bit of fasting this week for those who have healthy bodies at least, who have their health, physical health. Fast. Nothing's going to happen to you. Even if there's Christmas parties and all that, make a sacrifice for Christ. Show Him that you love Him. Do something to say that you love Him. Don't be so hard-hearted. Don't be so stubborn. Do something for your souls. Look after your souls. It's very important. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα σε εμάς.